Κυταρίτιδα είναι η παθολογική αναπόθεση νερού και λίπους μεταξύ του δέρματος και του υποδόρειου ιστού. Ο συνετικός ιστός του δέρματος χάνει την ελαστικότητά του, με αποτέλεσμα να βλέπουμε στο δέρμα μια όψη φλοιού πορτοκαλιού, μια ανομαλία δηλαδή στην επιφάνεια του δέρματος, η οποία έχει διαφόρους βαθμούς και διάφορα στάδια ανάλογα με το πόσο σοβαρή είναι. Είναι τρία τα κύρια στάδια της κυταρίτιδας. Στο πρώτο στάδιο, μακροσκοπικά, το δέρμα φαίνεται φυσιολογικό, αλλά στην πίεση, όταν ασκείται πίεση στο δέρμα, φαίνεται αυτή η όψη του φλοιού πορτοκαλιού. Το στάδιο 2 είναι πιο προχωρημένο. Στο στάδιο αυτό η κυταρίτιδα φαίνεται ακόμη και χωρίς να πιέσουμε την επιφάνεια του δέρματος. Και το στάδιο 3, στο οποίο η κυταρίτιδα είναι ορατή ακόμη και στην κατακεκλημένη θέση. Η κυταρίτιδα γενικά είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, με τη διατροφή, με το κάπνισμα, με την κατανάλωση αλκοόλ. Η δερματολογία έχει διάφορες θεραπείες για την κυταρίτιδα. Η μεσοθεραπεία είναι μια από τις θεραπείες που βοηθούν πολύ στην κυταρίτιδα. Άλλες θεραπείες για την κυταρίτιδα είναι διάφορες θεραπείες με ραδιοσυχνότητες, με υπερήχους. Η πιο σύγχρονη και με πολύ καλά αποτελέσματα θεραπεία της κυταρίτιδας είναι το Laser Smart Lipo. Για την κυταρίτιδα απαιτούνται μία ή δύο συνεδρίες. Το laser εφαρμόζεται πολύ επιφανειακά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της κυταρίτιδας. Βέβαια, κάτω από την επιδερμίδα πάλι γίνεται μία τοπική αναισθησία στην περιοχή που θα εφαρμόσουμε. Το laser εφαρμόζεται στο σημείο ακριβώς που βρίσκεται η παθολογική συσσόρευση του λίπους. Σπάει τα εινόδη διαφραγμάτια του συνδετικού ιστού με αποτέλεσμα να παίρνει η επιδερμίδα μια πιο ολία όψη. Η θεραπεία της κυταρίτιδας με το λέιζερ μπορεί να συνδυαστεί και με διάφορες άλλες θεραπείες, όπως η μεσοθεραπεία της λιπόλυσης, όπως διάφορα μασάζ λεμφικά που μπορούν να βοηθήσουν την λεμφική παροχέτευση του λίπους που διασπάμε, και οι υπέρηχοι και οι ραδιοσυχνότητες που κάνουν έτσι μια πολύ καλή σύσφυξη στην περιοχή που δουλεύουμε.